Να πάμε Χανιά. Έχουμε κάποιες δράσεις αλληλεγγύης. Ξεκίνησαν την Μεγάλη Δευτέρα, κορυφώνονται αύριο Μεγάλη Τετάρτη. Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Χανίων, θα μας βάλει στο κλίμα, θα μας πει περισσότερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιώτα, εσείς χρόνια πολλά, καλή μεγάλη εβδομάδα. Με το καλό να φτάσουμε στην Ανάσταση. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, κάποιες δράσεις αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο ξεκίνησαν χθες, σωστά? Πάρα πολύ. Επί της ουσίας έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη, όπου ξεκινήσαμε να διανύμουμε γλυκά, πασχαλινά γλυκίσματα σε όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Και να σας πω ότι από τις 470 οικογένειες που εξυπηρετούμε, οι 110 από αυτές πήραν και κρέας και τρόφιμα, τσάντα με τρόφιμα, για να ανακουφίσουμε λίγο τον πόνο των ανθρώπων αυτών. Και όπως πολύ σωστά προείπατε, ήδη έχουμε ξεκινήσει και διανύμουμε τρόφιμα στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπολίου και δίνουμε και το κρέας, το πασχαλινό. Και επίσης σήμερα είχαμε μια πολύ όμορφη και ευαίσθητη δράση στις οικογένειες που διαβιούν σε καταβλισμούς. Μοιράσαμε τρόφιμα, τσουρέκια, κρέας, όπως επίσης και είδη ευπρεπισμού και καυταριότητας. Και συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε με την Άγια ημέρα του Πάσχα και την Δευτέρα του Πάσχα, όπου θα συνδράμουμε τα συσίτια που έχουμε εδώ, τα συσίτια της Σπλάντσιας, προσφέροντας γεύματα αγάπης, 200 γεύματα αγάπης και πλέον, στους συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν το αυτονόητο, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που έχουμε εμείς, ένα ζεστό πιάτο φαγητό και μία θαλπορή. Μάλιστα, είναι αυτές οι Άγιες Μέρες, οι μέρες Μεγάλης Εβδομάδος βέβαια, που ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός και πολύ καλά κάνετε και βγαίνετε μπροστά, γιατί κάποιοι άνθρωποι αναζητούν αυτή τη θαλπορή και αυτή την πολύ μεγάλη αγκαλιά που πρέπει να ανοίξουμε όλοι μας. Πάρα πολύ σωστά. Εξάλλου το μήνυμα της Ανάστασης είναι αυτό, το μήνυμα του Θεανθρώπου, είναι η αλληλεγγύη, σταυρώθηκε για μας και εμείς λοιπόν από το σαν κοινωνική πολιτική, σαν τμήμα κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Χανίων, δεν το συζητώ, οφείλουμε όπως πολύ σωστά είπατε να πράττουμε αυτό που έχουμε κληθεί να υπηρετούμε και όποιος συνάνθρωπός μας σαφώς μπορεί να βοηθήσει τον γείτονά του, τον συνάνθρωπό του, θα είναι μια ένδειξη ανθρωπιάς ακόμα. Κυρία Ζερβουδάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση να έχετε. Και εσείς, καλό Πάσχα να φτάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε να είστε καλά. Πολύ.